Αν πείτε καλά λόγια εσείς, δεν θα σας δώσω χρόνο. Δεν φίδομαι καλών λόγων για εσάς και το γνωρίζετε, κυρία Πρόεδρε, σε όλες τις διαδικασίες. Άκουσα με προσοχή την ομιλία του Υφυπουργού. Υπέθετα, δεν ήταν από την αρχή ο κύριος Κικίλιας με την προγραμματισμένη προφανώς υποχρέωση που είχε στην αίθουσα, αλλά υπέθετα, κύριε Τουρνά, ότι θα απαντούσατε ή θα διαψεύδατε με κάποιο τρόπο, κάτι θα λέγατε, για το ζήτημα που ανέκυψε σε σχέση με τη μεταφορά υλικού από το πεδίο του δυστυχήματος. Όχι, δεν απάντησε τίποτα η κοινοβουλευτική σας εκπρόσωπος και ούτε υποχρεούται να ξέρει. Με συγχωρείτε. Δεν υποχρεούται να ξέρει η κοινοβουλευτική σας εκπρόσωπος. Είστε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Υποθέτω ότι κανένας από τους δύο παρευρισκόμενους δεν είναι αυτός που έδωσε την εντολή να πάει ο κύριος με τους εξκαφείς και τα φορτηγά και να μεταφέρει 300 κυβικά υλικού τα πρώτα 24 ώρα από το σημείο του δυστυχήματος. Και το υποθέτω, εκτός αν μου πείτε ότι δεν είναι έτσι, διότι ο κύριος Τριαντόπουλος έχει βγει στις τηλεοράσεις και υπερηφάνως δήλωσε ότι τακτοποιήθηκε ο χώρος. Έχετε καταλάβει γιατί μιλάμε εδώ? Εδώ ή θα τον φέρετε από το αυτή στα υπουργικά έδρανα να απαντήσει ή θα διαψεύσετε το γεγονός. Καλά κρίθηκε τόσες μέρες και τόσο καιρό που υπάρχει συζήτηση και στην Εξεταστική Επιτροπή και στην Ολομέλεια. Πάμε λοιπόν πάλι. Μετέφερε ο εργολάβος πανδρεμένος 300 κυβικά υλικού με εντολή του κύριου Παπαγεωργίου, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, από τον τόπο του εγκλήματος? Ναι ή όχι? Εάν όχι, το ακούμε με ενδιαφέρον. Εάν ναι, ποιος του έδωσε την εντολή? Ποιος του έδωσε την εντολή να πάρει υλικό από το τόπο του εγκλήματος και να το πάει σε ιδιωτικό χώρο της εργολαβικής εταιρείας? Δεν μπορεί να μην υπάρχουν απαντήσεις εδώ. Πολύ καλώς αναπτύξατε το θέμα, κύριε Τουρνά, και με την πειθαρχία που σας διακρίνει, γιατί είχατε και τη θητεία σας στις ένοπλες δυνάμεις, βεβαίως. Αλλά με όλο το σεβασμό, εδώ η εθνική αντιπροσωπεία αξιώνει απαντήσεις. Κάτι πρέπει να πείτε. Πείτε ότι δεν ξέρετε. Πείτε ότι δεν δώσατε εσείς την εντολή. Δώστε εντολή, κύριε Κικίλια, να έρθει ο Τριαντόπουλος εδώ. Εδώ τώρα. Και να δώσει απαντήσεις. Δεν γίνεται να βοά ο κόσμος. Δεν γίνεται να βοά η Ευρώπη. Και η ελληνική πολιτική ηγεσία να κάνει ότι δεν τρέχει τίποτα. Διότι θυμήθηκα και τα λόγια του αείμνηστου αρχηγού της δικής σας παράταξης, που όταν είχε δυσκολίες η παράταξή σας, αλλά η χώρα έμπαινε στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, έλεγε έξω πάμε καλά. Εσείς δεν πάτε καλά ούτε έξω ούτε μέσα. 1.300.000 υπογραφές και πλέον σας ζητούν διαφάνεια και την αλήθεια. Και έξω ψάχνουμε να βρούμε θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να μην έχει εγερθεί για το γεγονός ότι δεν τους αφήνεται να κάνουν τη δουλειά τους. Από την Ευρωπαία Εισαγγελέα, την ίδια την Κομισιόν, η οποία είπε ότι θα έρθει με τεχνικά κλιμάκια για να δει τι ακριβώς έχει συμβεί και πώς εξελίχθηκε η υλοποίηση της σύμβασης. Το Ευρωκοινοβούλιο, που έχει εγείρει με σοβαρή πλειοψηφία 330 βουλευτών όλα τα ζητήματα περί κράτους δικαίου. Εκ νέου το Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο είπε ότι το ζήτημα των τεμπών θα πάει στις δύο αρμόδιες επιτροπές, την Επιτροπή Ελευθεριών και την Πολιτική Ελευθεριών και την Επιτροπή Μεταφορών, και μένει ανοιχτός ο φάκελος των τεμπών. Και εκεί βεβαίως οι συγγενείς των θυμάτων είναι καλοδεχούμενοι και καταχειροκροτούνται. Εδώ αποκλείονται. Από ό,τι φαίνεται, και κάποιοι δεν έχουν και το σθένος και την πολιτική γενναιότητα να έρθουν και να τους κοιτάξουν στα μάτια μέσα στην Ολομέλεια. Και θα επανέλθω. Παρόλη την απάντηση της κοινοβουλευτικής σας εκπροσώπου, την οποία σέβομαι, δεν μας κάλυψε πολιτικά η απάντηση ότι ο κύριος Μητσοτάκης γενικώς έχει επιλέξει να απουσιάσει. Και να σας πω και κάτι, εκτός από επικεφαλής της κυβέρνησης, είναι και βουλευτής ο ίδιος. Ας έρχονταν με ταπεινότητα να κάτσει στο βουλευτικό έδρανο, ως μία ένδειξη κατανόησης, συναισθηματικής νοημοσύνης ελάχιστης απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι θρηνούν και στους οποίους
Ξέρετε, σε αντίθεση με την αντιπολίτευση, δεν μπορείτε να τους αποδώσετε τα ταπεινά κίνητρα. Βιώνουν την απώλεια και μαζί με την απώλεια βιώνουν και τη μεθόδευση της συγκάλυψης και του ψέματος. Ειλικρινά δεν ξέρω αν μπορεί κανένας από εμάς να διανοηθεί τι σημαίνει να μαθαίνεις ένα χρόνο μετά ότι ανακαλύφθηκαν υπολείμματα ανθρώπινου σώματος σε μέρος άλλο από αυτό που έγιναν οι έρευνες και να έχεις ακούσει στις τηλεοράσεις απερίγραπτα πράγματα, απίθανες δικαιολογίες, τερατώδη ψέματα για το τι ακριβώς συνέβη στα Τέμπη. Απαντήσεις λοιπόν, και αν δεν υπάρχουν απαντήσεις, με όλο το σεβασμό κύριε Κικίλια και κύριε Τουρνά, αν δεν υπάρχουν απαντήσεις για τη συγκεκριμένη καταγγελία, φωνάξτε τον να έρθει εδώ τον κύριο Τριαντόπουλο. Μη σας πω και τον γενικό σας γραμματέα, ο οποίος κατονομάστηκε ως ο μεταβιβάζων την εντολή, υποθέτουμε, της πολιτικής ηγεσίας, όχι τη δική σας, γιατί μπορεί να είναι του επιτελικού ο κύριος. Μπορεί να έρθει από Μαξίμου κατευθείαν το τηλεφώνημα και να τον έστειλε εκεί. Και αυτό θα μας ενδιαφέρει να το μάθουμε. Αλλά δεν μπορεί η εθνική αντιπροσωπεία να μην πάρει μια εξήγηση. Όποια. Και ας την κρίνει και η εθνική αντιπροσωπεία και ο λαός. Ο κύριος Μητσοτάκης, άμα νομίζει ότι μπορεί να μείνει έξω από το κάδρο των Αθηνών, έχει καταλάβει και ο ίδιος ότι είναι απολύτως γελασμένος. Τώρα, κύριε Υπουργέ, το περασμένο καλοκαίρι δεν ήταν κάτι το οποίο μπορεί να σας κάνει να αισθάνεστε ικανοποιημένοι. Ζήσαμε τη χειρότερη καταστροφή από πυρκαγιές σε θερινή περίοδο και η χώρα το πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά. Δεκάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους καταστράφηκαν. Αποθήκη πυρομαχικών ανατινάχτηκε. Στις πλημμύρες τα ελικόπτερά μας έπαθαν βλάβες πάρα πολύ σοβαρές. Και βεβαίως και από εκεί και από αυτές τις σκηνές ο κύριος Μητσοτάκης είχε κρυφτεί. Είναι μια εικόνα που αναβοσβήνει, η εικόνα του κύριου Μητσοτάκη. Εμφανίζεται όταν θέλει να κρυφτεί από τη Βουλή για να παραλάβει τρία ελικόπτερα τα οποία είχαμε ήδη εμείς ξεκινήσει τη διαδικασία για να παραλυφθούν από τη χώρα και εξαφανίζεται όταν υπάρχουν δυσκολίες οι οποίες ακουμπούν από καταστροφή στρατιωτικού υλικού μέχρι φωτιές οι οποίες ακουμπούν πλέον και τις παρυφές πρωτεύουσας νομών. Θυμάστε την πυρκαγιά στη Λαμία. Μέσα στον οικιστικό ιστό είχε φτάσει. Όμως, παρόλα αυτά και όπως εξήγησε και ο εισηγητής μας, με όρους ευθύνης εμείς θα υπερψηφίσουμε την παραλαβή των αεροσκαφών, των πυροσβεστικών αεροσκαφών. Αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάμε να έχουμε πάρα πολύ κρίσιμα ερωτήματα και για τον τρόπο χρηματοδότησης και για το αν και κατά πόσον η χώρα μας μπαίνει σε προτεραιότητα παραλαβής και πώς θα γίνει η παράδοση των αεροσκαφών και βεβαίως και το κυριότερο, τι θα κάνουμε από τώρα μέχρι την ολοκλήρωση της παραλαβής. Με ποια μέσα θα καταστήσετε τη χώρα ικανή να αντιμετωπίσει φυσικές καταστροφές. Πότε και πώς θα καλυφθούν τα κενά στην πυροσβεστική, γιατί άργησε η μονιμοποίηση 900 πυροσβεστών πενταετούς θητείας. Εν ολίγης, κύριοι Υπουργοί, έχετε πάρα πολύ δρόμο ακόμα για να μας πείσετε ότι η χώρα είναι θωρακισμένη για την περίοδο που έρχεται. Και μπαίνει ένα γενικό ερώτημα. Μπορεί η χώρα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να ζήσει σε συνθήκες ασφάλειας? Ασφάλειας απέναντι στις μεγάλες κρίσεις, τις οποίες βεβαίως έχουν και εξωγενή χαρακτηριστικά, συμβαίνουν διεθνώς. Αλλά αντί να απορροφώνται εντός της χώρας από πολιτικές που σχεδιάζει η δημοκρατικά οργανωμένη πολιτεία, πολλαπλασιάζονται εντός της χώρας. Και στην υγειονομική κρίση και στην κλιματική κρίση τα ίδια και στην οικονομική κρίση τα ίδια. Κλιματική κρίση. Απεντάχθηκαν αντιπλημμυρικά έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αντιπλημμυρικά έργα. Με ποια δικαιολογία δεν έβγαιναν τα χρονοδιαγράμματα? Μα όταν τα εντάσσατε στο Ταμείο Ανάκαμψης δεν είχατε εικόνα των χρονοδιαγραμμάτων? Μετά προέκυψε το χρονοδιάγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Έργα που ήταν στο ΕΣΠΑ, πήγαν στο Ταμείο Ανάκαμψης και γυρίσανε στο ΕΣΠΑ. Για να προλάβουν, γιατί δεν προλαβαίνουν να γίνουν και να υλοποιηθούν μέχρι το 26. Αυτή είναι η πραγματικότητα για την κλιματική κρίση. Και πώς την προσεγγίζετε και πώς πραγματικά έχετε εκεί κινηθεί. Και το έφερε και η μοίρα του Κώστα Αγοραστού, του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, να είναι στο επίκεντρο
δύο κρίσεων. Και των πλημμυρών που έγιναν στη Θεσσαλία και του δυστυχήματος των Ντεμπών. Και θέλω να πω και από αυτό το βήμα ότι οφείλει ο κύριος αγοραστός να πει την πλήρη αλήθεια. Και για τις επιστολές που έχει ανταλλάξει με τον κύριο Καραμαλή για τα αντιπλημμυρικά έργα. Και βεβαίως για το ποιος έδωσε τις εντολές μπαζώματος. Και μέχρι να μιλήσει θα έχει μείνει αυτό που είπαν οι συγγενείς των θυμάτων, ότι τους ψιθύρισε στο αυτί ότι το έκανε ο κύριος Τριαντόπουλος. Να πει την αλήθεια λοιπόν. Θα είναι λυτρωτικό και για τον ίδιο και λυτρωτικό και για τη δημοκρατία μας. Διότι εδώ έχουν γίνει εγκλήματα. Με θύματα. Και δεν μπορούμε να παίζουμε και πολύ περισσότερο να παίζουμε κρυφτούλη. Οι κρίσεις λοιπόν που βιώνει η ελληνική κοινωνία και ολοκληρώνω κυρία Πρόεδρε, θέλουν προοδευτική απάντηση. Δεν θα απαντηθούν με ένα μείγμα δεξιάς ακροδεξιάς το οποίο στην Ευρώπη άλλες φορές εκφράζεται με διαφορετικά κόμματα, αλλά στην Ελλάδα φαίνεται ότι ο σχεδιασμός του κύριου Μητσοτάκη είναι να τον εκφράσει εν συνόλο αυτόν τον πολιτικό συνασπισμό και βάζει στην αιχμή του δόρατος έναν παραδοσιακό αρχιδιάκονο της ακροδεξιάς στην Ελλάδα, τον κύριο Βορύδη, ο οποίος προήχθη σε αρχιμανδρίτη του μητσοτακισμού τελευταίως και ο οποίος δεν χάνει ευκαιρία, επειδή έχει και τις κοινοβουλευτικές κατά παραχώρηση αρμοδιότητες, τις οποίες δεν θέλει να ασκεί ο κύριος Μητσοτάκης, διότι δεν θεωρεί ότι πρέπει να πολύ επισκέπτεται τη Βουλή. Δεν χάνει την ευκαιρία λοιπόν αυτός ο συνεπής εκπρόσωπος της ακροδεξιάς, που είναι όχι στη βιτρίνα πλέον, στη διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας, να παραθέτει τα αφηγήματα της ακροδεξιάς και την ανάγνωση της ακροδεξιάς για τη σύγχρονη πολιτική ιστορία και μην απορείτε μετά εσείς της Νέας Δημοκρατίας όταν μπάζετε από τα δεξιά σας. Γιατί μπάζετε από τα δεξιά σας επειδή έχετε επιλέξει να γεμίζετε τα ιδεολογικά και πολιτικά ντεπόζιτα των πιο ακραίων δυνάμεων. Διότι εκλογικεύετε με την πολιτική σας τα επιχειρήματα τα οποία ακούγονται και σε αυτή την αίθουσα που απέχουν ακόμα και από τον ορθό λόγο, τη λογική, τη δημοκρατική ενσυναίσθηση. Τα αναμασάτε. Έχει γίνει επίσημη ιδεολογία σας λοιπόν η επίθεση στην αριστερή και προοδευτική παράταξη. Έρχονται όμως οι ευρωεκλογές και θα έχουμε καταφανώς εκπλήξεις οι οποίες από ό,τι μαθαίνουμε θα είναι και απολύτως μετρήσιμες πολύ πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και για την ανοχή. Κύριε Τουρνάκη.